εις βάσαν την γυναίξη πλέον οφθόγκο σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεόπρεπος και δογμάτισας την φύση των όντων εδράνωσας. Τα των ανθρώπων ήδη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, πατεός ιε, Χριστόν των Θεών, ηκέτευε, δωρήσαστε ημί το μέγα έλεος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σεβαστέ ιερέα, αγαπητοί φίλοι, κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε απόψε εδώ. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο για τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που είναι μια ευκαιρία να βρισκόμαστε όλοι μαζί μες το χειμώνα. Πάντα να κάνετε τις εκδηλώσεις και να είστε δραστήριοι στο χωριό, γιατί είστε ένα κύτταρο ζωντανό στο χωριό σας. Καλή χρονιά σε όλους, χρόνια πολλά, να είμαστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα, αγάπη, ευτυχία στα σπίτια σας, καλή πρόοδο στα παιδιά και να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε που μας τίμησαν με την παρουσία τους τον ιερέα μας, τον πατέρα Ευθυμίο, την έπαρχο Άνδρου, κυρία Άννα Βρετού, τον δήμαρχο Άνδρου, κύριο Θεοδόση Σουσουδή, τους αντιδημάρχους, κυρία Άννα Βολίκα, κύριο Ανδρέα Βόσο και κύριο Νικόλα Μουστάκα, τους δημοτικούς συμβούλους Αντώνη Αντώνογλου και Φραντσέσκο Αθανασίου, τον πρόεδρο του χωριού μας, Ανδρέα Μέξη, τον πρόεδρο Αφροβάτου, Δημήτριο Σταμάτη, τους Προέδρους Πολιτιστικών Συλλόγων Καπριάς Ωσταλία Μανταράκα και Απροβάτου Παναγιώτη Σταμάτη, όπως επίσης και όλους τους υπόλοιπους και τον καθένα ξεχωριστά που παρευρίσκεστε στην απόψινή εκδήλωση της κοπής πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου κατά κύλο Άγιος Ιάννος Ιδεολόγος. Την χρονιά που μας πέρασε, εκτός από τις συνηθείς δράσεις του Συλλόγου, υπάρχουν και κάτι που θα θέλαμε να σας αναφέρουμε. Πρώτο, ο καθαρισμός σε συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας Κατακύλου, τον Ανδρέα, του ποταμού στην πλατεία του χωριού και η φωταγώγηση κατά μήκους του. Δεύτερον, εγκατάσταση ηλιακών φωτιστικών σε 12 εξοκλήσια του χωριού μας. Τρίτον, κατασκευή κουζίνα στον χώρο του σχολείου, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των εκδηλώσεων. Και τέλος, μια ενέργεια η οποία είναι σε εξέλιξη. Γνωρίζοντας το πρόβλημα της ιδεοδότησης, το οποίο αντιμετωπίζουν κημητήριο, εκκλησία και σχολείο του χωριού μας, ο Σύλλογος πήρε την πρωτοβουλία να προσπαθήσει να βρει μια λύση. Σε αυτά τα πλαίσια έγιναν ενέργειες, έτσι ώστε μπόρεσε και ήρθε στην ιδιοκτησία του Συλλόγου τίμα με νερό, αρκετό, ώστε να χρησιμοποιηθεί και να καλύψει τις ανάγκες αυτές, δηλαδή ίδρυυση του κημητηρίου, όπως είπαμε, εκκλησίας και σχολείου. Για το σκοπό αυτό, όπως και για τους προηγούμενους, διατέθηκαν έσοδα από τις τελευταίες εκδηλώσεις μας. Σκοπός του Συλλόγου είναι να ολοκληρωθεί αυτή η ενέργεια και εννοείται ότι με αφορμή τη σημερινή παρουσία μας εδώ και χωρίς να θέλουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση τη Δημοτική Αρχή, θα θέλουμε να ελπίσουμε στην υποστήριξή της όταν θα θέσουμε τις σκέψεις και τα σχέδιά μας αυτή σε ένα πρόβλημα που αποσχολεί το χωριό μας. Και κλείνοντας, να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, τον Γραμματέα τον Βαγγέλη τον Τούντα, τον Ταμεία τον Ιωάννη Μαρινάκη και τα μέλη μας Ζανή Πέπα και Σπύρο Δατάκη. Όπως επίσης, να ευχαριστήσουμε και την Μαρινάκη και την Δημήτρη Παλαδρίου που μας βοηθούν πάντα.
Και πάλι ευχαριστώ. Καλή σα. Συγγνώμη, ξεχάσαμε και τον κύριο Βιντάλη, τον Νικό. Που μας θυμίσει και την κυρία Καλαμού. Δεν πέρα ξηγάει. Και τον κύριο Ρόμπο. Και τον κύριο Ρόμπο, πρόεδρο πίσω μεριάς. Γιατί την Ιωάννα. Τον πρόεδρο Βιντάλιου, την κυρία Ιωάννα, ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και όπως... Σύλλογος Γυναικών Κορφίου. Η κυρία Έπαργος θέλει να μας πει τις ευχές της. Καλησπέρα. Καλή χρονιά και πάλι με υγεία. Να είστε όλοι καλά. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο, όχι μόνο για αυτή την εκδήλωση, για όλες τους τις δράσεις για τις οποίες προσπαθεί να τελειώσει για τον καθημερινότερο κατοίκο. Θα είμαστε κοντά του, όπως και σε όλους τους συλλόγους, δίπλα στα προβλήματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην Ευκέρα. Κέρδισε η κυρία, η κυρία Καρατζοπούλου Βάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια στο σημαντικό έργο που έχετε. Όλοι οι σύλλογοι προσπαθούμε για τον τόπο μας να είμαστε όλοι καλά. Καλή χρονιά, επιτυχία στο σημαντικό σας και καλή τύχη σε όλους μας. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να έχουμε και τύχη. Αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπημένοι μενορίτες, σας εύχομαι και εγώ από την καρδιά μου τη νέα χρονιά να δώσει σε όλους μας μία αφορμή να αλλάξει η ζωή μας, να γίνει καλύτερη και πιο πνευματική.